Κύριε, είμαι Μάστορας Γιαννωτής, έρχομαι από Αμαλιάδα Ηλίας, είμαι καλός τεχνίτης, δεν είμαι ψεύτης, δεν είμαι μπογιατζής, πάντα δουλεύω με τον κόσμο εδώ 30 χρόνια, κάνω σωστά τη δουλειά μου και δόξα τω Θεώ, ό,τι μπορούν ο κόσμος, με βοηθάνε και εμένα, μου δίνουν δουλίτσα, εργασία και τους φτιάχνω τα καζάνια και βράζουν φαγητά, κάνουν τραχανό και σκέδες, τα πάντα ο κόσμος. Και πάλι τους ευχαριστώ πολύ που με προτιμούν, γιατί είμαι ένας από τους καλύτερους μαστόρους που έχουν περάσει στο νησί και γι' αυτό πάντα όταν έρχομαι, λίγο πολύ όλο και κάτι κάνω. Κάθε μπακύρι και το κάθε καζάνι θέλει καταρχήν με χλωρικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, τρίψιμο καλό, καθάρισμα καλό για να γανωθεί σωστά. Εάν δεν καθαριστεί και δεν τριφτεί καλά, δεν γανώνεται το καζάνι. Δεν πιάνει σωστά το μπακύρι για να δουλευτεί. Και μένουνε μουτζούρες και βρωμιές μέσα και αυτό επηρεάζει ό,τι και να βάλετε και το γάλα ή το φαγητό κάνει ζημιά. Είναι ανθυγινά και αν χρειαστεί μπάλωμα, αν είναι στραπατσαρισμένο, πατημένο, μπορώ να το ξαναφέρω στη μορφή που είχε. Τώρα πάμε για το γάνωμα. Αυτό κύριε είναι το νησατήρι που λέμε για να γανώνεται το μπακυρικό. Αν δεν υπάρχει αυτό δεν πιάνει καλά το κασίτερο. Ξεκινάμε, βάζουμε λίγο που χρειάζεται στο καζάνι και του βάζουμε το φωτιά, αρχίζουμε τη φωτιά. Και τα υπόλοιπα κύριοι που μένουνε τα καλάγια τα κάνω σε βέργες και όπου υπάρχει κάποια διαρρογή ή κάποια τρυπούλα το ξυπληρώνουμε. Για να μην βάζουμε στις τρυπούλες, στις διαρρογές μπολίβι, μπολιβοκόλληση, σκέτο καλάγι, γιατί μαυρίζει στο σημείο εκείνο το μπολίβι και αρχίζει ξυνίζει ή το φαγητό ή το γάλα ή οτιδήποτε το τυροκόμισμα. Πρέπει να είναι κόλλημα κασίτερος. Καθαρό καλάγι. Καθαρό. Καθόλου μουλίβι μέσα. Όχι φίλε. Ξεκινάω. Τώρα με αυτό το χέρι που του κάνω βλέπω που έχουν μείνει οι ατέλειες. Όταν περνάει δεύτερο χέρι, καθαρό καλάει, το βλέπεις και γίνεται νικέλωμα, νικελώνεται.
Γανοτζής ονομάζεται ο τεχνίτης που επικαλύπτει τα χάλκινα σκεύη με κασίτερο. Ο γανοτζής είναι ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα. Παλαιότερα, τα περισσότερα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για τις καθημερινές τους δουλειές και ιδιαίτερα για τη μαγειρική ήταν χάλκινα. Αυτά με τον καιρό και με τη μεγάλη χρήση οξυδωνόταν και γινόταν επικίνδυνα για δηλητηριάσεις. Έπρεπε λοιπόν να γανωθούν, να καλυφθεί δηλαδή η επιφάνειά τους για προστασία με ένα ειδικό μέταλλο, το καλάι. Σήμερα η δουλειά του γανοτζή σχεδόν δεν υπάρχει, αφού τα μαγειρικά σκεύη είναι πλέον ανοξείδωτα και δεν χρειάζονται γάνωμα. Κάποιοι ελάχιστοι επιμένουν, περιπλανόμενοι από τόπο σε τόπο, να μαζεύουν για γάνωμα από τα υπολείμματα χάλκινων σκευών. Αυτά που ξέμειναν στα χέρια όσων επιμένουν να αντιστέκονται στη σύγχρονη εποχή, που επέβαλε τα ανοξείδωτα και τα αιμαγέ σκεύη. Προσφέρουν όμως αυτοί οι ελάχιστοι και μια άλλη υπηρεσία. Κάνουν σαν καινούρια τα χάλκινα σκεύη που προορίζονται μόνο για να διακοσμήσουν ιδιωτικές συλλογές ή για να συμπληρώσουν τις προθήκες των λαογραφικών μουσείων. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, αγόρι μου. Γυρίζω όλη την Ελλάδα τετραγωνικός. Και κάτι ακόμα. Όπου δουλεύω, ξαναπάω. Αν δεν δουλεύω, δεν ξαναπάω. Αφού έχει γανωθεί, κύριε, το καζάνι, πρέπει ο μάστορας να το καθαρίσει σωστά και να βγάλει τα νησαντήρια, τα φάρμακα και μετά ο πελάτης που θα το πάρει ο νοικοκύρης, να το πλύνει, καλά. Να φύγει από μένα ο φόβος, γιατί άμα είναι κολλημένο το νησαντήρι μέσα και δεν έχει πληθεί σωστά, γιατί οι περισσότεροι, κύριοι, τα πλένουν με τα σουγκάρια. Ναι. Δεν καθαρίζει έτσι το χάλκομα. Ναι, τώρα απλά τρίβουμε για να βγάλουμε τις κιτρινάδες που πιάνει, γιατί αν δεν είναι κασίτερο σωστός, δεν κιτρινίζει το πακύρι. Αν είναι μολυβιασμένο, έχει ένα άλλο χρώμα. Μοβ, μπράβο. Είδες πως το πες, Άρκωτα, μοβ. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Πάντως θα έχω τα τηλέφωνά μου όποτε και όπου με χρειαστείτε στην Ελλάδα, έρχομαι. Θα με τηλεφωνήσετε και θα έρθω και θα δείτε τη δουλειά μου με εγγύηση. Δουλεύω, φεύγω, δεν θέλω χρήματα, τα δουλεύετε και αν είσαστε ευχαριστημένοι με πληρώνετε. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Φωκάς, ο μάστορας.